Τώρα τον έχουμε τον Αλέξη Κούγια μαζί μας, ο οποίος ως ιδιοκτήτης έχει τις ενστάσεις του για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Και εσύ ιδιοκτήτης είσαι, κύριε Κολικάστα. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι η αιώνια μάχη. Ήμασταν και από την άλλη πλευρά, βέβαια. Και τότε δεν καταλαβαίναμε. Εξαιρετική προσέγγιση. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί διάβασαν πρώτα-πρώτα και τις δύο ανακοινώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιτάσσει βέβαια και τη δημοσιογραφική διδολογία, παρά το ότι αντελήφθη ότι είναι μια σατυρική ουσιαστικά εκπομπή. Infotainment. Ναι. Και, αλλά πολλές φορές μεταξύ αστείου και σοβαρού λέγοντας σοβαρότερα πράγματα. Θέλω λοιπόν με πολύ καλή προδιάθεση να σας πω το εξής. Το πρώτο που θέλω να καταλάβουν τα παιδιά είναι, γιατί κάποιος τοποθετήθηκε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι εγώ δεν θέλω να πληρώσω. Το αντίθετο. Επειδή πληρώνω, γι' αυτό το λόγο κάνω και αυτή την τοποθέτηση. Εάν δεν πλήρωνα και δεν είχα να πληρώσω, θα συγκάλυπτα ορισμένα πράγματα, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα να διαπραγματευτώ καλύτερα με τον ποδοσφαιριστή, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα σε δυσφημίσω, ώστε να βρεις το επόμενο κορόιδο, εσύ και ο μάνατζέρ σου, αλλά εσύ κοίταξε να κόψεις κάποια χρήματα από αυτά που πρέπει να σου δώσω, παρά το ότι δεν τα δούλεψες. Πρέπει να καταλάβετε το εξής μόνο. Ομάδα η οποία θέλει να εφίσταται στη Super League ή να είναι επαγγελματική ομάδα ακόμα και στην Football League, δεν έχει καμία δυνατότητα, ακόμα και ένας ποδοσφαιριστής κοροϊδεύει στις προπονήσεις, έχει μια έκλειτη ζωή, έχει οτιδήποτε αρνητικό που είναι κόντρα σε αυτό που απαιτεί η ποδοσφαιρική λογική, ακόμη και αν έχει τραγική εικόνα στα μάτς του, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση είτε πρώτον να του διακόψεις το συμβόλαιο, αλλά το κυριότερο απ' όλα να το πληρώσεις. Εάν δεν το πληρώσεις, μέσα σε 15 μέρες από την ΑΠ θα σου κάνει μια εξώδικη πρόσκληση, προσφεύγεις στα δικαστήρια και αν μεν έχει συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια, παίρνει το επόμενο μισό συμβόλαιο. Εάν δεν έχει συμβόλαιο και τελειώνει το συμβόλαιό του, πληρώνεται μέχρι το τελευταίο ευρώ. Αλλά το κίνητρο της τοποθετήσεώς μου σε αυτή την... ήταν πολιτική συνέντευξη, δεν ήταν ποδοσφαιρική συνέντευξη. Αυτή που έγινε στο σταθμό Άστρα στην Θεσσαλία, την έκανε σε μια πολιτική εκπομπή αυτή ήταν η τοποθέτηση, με αφορμή μια ερώτηση του δημοσιογράφου. Άρα λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, δεν έχετε κερδίσει τίποτα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω και ήταν η αφετηρία της τοποθετήσεώς μου, που προκάλεσε την αντίδραση του Λεωζίνιο, όχι του Λεωζίνιο, για αυτός που του γράψε την ανακοίνωση. Ο Λεωζίνιο δεν ξέρει ούτε τρεις λέξεις ελληνικά, να ξέρετε. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να γράψει μια δήλωση. Αυτό είναι το μόνο. Έτσι, και μάλιστα μια τέτοια δήλωση, με τέτοιες εκφράσεις. Του την έγραψε κάποιος, ξέρω ποιος την έγραψε. Του την έγραψε ένας δημοσιογράφος από τη Λάρισα. Δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις από ό,τι διαπιστώσαμε με τους δημοσιογράφους στη Λάρισα. Είναι τα πράγματα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και μια φορά, δυστυχώς, ενώ θέλεις να είσαι καλά με κάποιους ανθρώπους, δεν μπορείς να είσαι. Αλλά ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Θα σας δαπανίσω χρόνο από την εκπομπή σας. Τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ ποιο ήταν. Τον ποδοσφαιριστή αυτό δεν τον πήρα εγώ. Μέχρι και την ημέρα που έφυγε ο προπονητής Πάους, από εκείνη την ημέρα και μετά όλους τους ποδοσφαιριστές τους επιλέγω εγώ με τους συνεργάτες μου. Και οι οποίοι συνεργάτες μου είναι ο προπονητής, ο οποίος τελευταίος πληροφορείται την επιλογή και την εγκρίνει όχι, πριν όμως με δικούς μου ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είτε είναι επαγγελματίες μάνατζερς, είτε είναι προπονητές ομάδων, είτε είναι κοινωνικός μου κύκλος που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Μέχρι όμως τότε που έφυγε ο Πάους, τον οποίο μου είχε φέρει ένας τεχνικός διευθυντής που είχαμε τότε, που είχε σχέση με την Κύπρο, και ο οποίος Πάους, σαν πρώτη μεταγραφή του ζήτησε το Λεωζίνιο, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, εγώ δεν τον έπαιρνα ποτέ, η συμφωνία με το Λεωζίνιο ήταν 150.000 κλειστό συμβόλαιο για δύο χρόνια. Οποιοδήποτε συμβόλαιο πάνω από 50.000 ευρώ έχει όσο ποσό συμβόλαιο, άλλη τόση εφορία. Αυτό καταγράφτε δηλαδή, το λίγο, γιατί νομίζουν όλοι ότι τα αυγά τα αλωνίζουν. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά με την εφορία στα συμβόλαια. Λοιπόν, είναι 300.000 το συμβόλαιο του Λεωζίνιο, συν το σπίτι του, συν ταξίδια αεροπορικά στη Βραζιλία για όλα τα μέλη της οικογένειας του με επιστροφή. Το κάθε αεροπορικό συμβόλαιο στην εισιτήριο στη Βραζιλία είναι 1.000-1.300 ευρώ. Ναι. Και συν αυτοκίνητο. Τον πήραμε λοιπόν για να είναι ο Μαραντόνα της ομάδας μας, κατά την άποψη του Πάους. Από τα πρώτα φιλικά φάνηκε, μάλιστα στο δεύτερο φιλικό, του έδωσε μια μικρή κλωτσιά ο Μπέριος, που πας Γιάννα σε ένα φιλικό στο Καρπενήσι, και ξανάπαιξε
τον τέλειο Οκτωβρίου. Από τον Ιούλιο, με μια απλή κλωσιά, ξανάπαιξε, μπήκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα, τέλειο Οκτωβρίου. Από τότε και μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή καταλάβαμε, γιατί έφυγε και ο Πάος και έρθε ο Ηλίας ο Φιντάνης, καταλάβαμε ότι το παιδί αυτό ούτε έχει διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, ούτε μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλουμε σε μια ομάδα σαν την ΑΕΛ, που είναι υποδημιουργία και πρέπει να είναι μια ομάδα σφιχτή, δυνατή και όχι μια ομάδα και το ποδοσφαιρικό. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι aggressive ομάδα. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Τι ομάδα είναι και με αυτή την κρατάμε με νύχια και με δύο διά Super League απέναντι σε διαφόρους και σε διάφορα. Και κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα γι' αυτό. Τον παρακαλούσαμε λοιπόν από τέλη Οκτωβρίου του 17, όχι του 18, ναι, του 17, να βρει μια ομάδα. Παρακαλούσαμε και τον Βέλα Ζούνιο, τον μάνατζερ του, και μας έλεγε ο Βέλα Ζούνιο, ενώ μας προηγουμένως μας έκανε παζάρια για τα 150, ότι είναι λίγα, ήθελε 180 το χρόνο, δηλαδή 360 με την εφορία, ότι δεν μπορεί να βρει ομάδα τώρα μέσα στα Χριστούγεννα, να βρει μια ομάδα με 90.000 από τις 50 και να του πληρώσουμε εμείς τα 150 μέχρι το τέλος της σεζόν. Δηλαδή να πληρώσουμε εμείς το συμβολαιό του ουσιαστικά. Τελικώς ούτε αυτή την ομάδα την βρήκε και έμεινε σε εμάς. Το καλοκαίρι, επειδή είχε συνεχείς τραυματισμούς, έτσι έλεγε. Μία πονάει η μέση μου, μία πονάει ο προσαγωγός μου, μία πονάω στο δικέφαλο. Του κάναμε προσφυγή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή της Super League για να διακόψουμε το συμβόλαιο του εμείς. Μια μέρα πριν εκδικαστεί η προσφυγή, ήρθε ο δικηγόρος του κύριος Δημητριάδης, σοβαρός άνθρωπος, και λέει: σε παρακαλώ πολύ κύριε Πρόεδρε, και συνάδελφε, γιατί είμαι και δικηγόρος, να μην τη συζητήσουμε αυτή την προσφυγή, να μειώσουμε στο μισό το συμβόλαιό του στις 80.000, από τα 150, γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο συμβόλαιο. Μιλάμε τώρα ούτε προσφυγές για χρήματα, τίποτα. Αυτά προκύπτουν τώρα από εδώ και πέρα. Και να τον κρατήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Για τα αυτά τα Χριστούγεννα, του 18 δηλαδή. Πάλι εμείς τα Χριστούγεννα, γιατί δεν είχε παίξει ούτε ένα παιχνίδι, στο 90% ήταν εκτός 18ος, παρακαλέσαμε πάλι το μανατζέρ του Βέλα Ζούνιορ να βρει έστω ένα συμβόλαιο, όχι με 150 που ήταν το προηγούμενο συμβόλαιο, αλλά να βρει ένα συμβόλαιο 6 μηνών για 20-30.000 και να το πληρώσουμε το υπόλοιπο. Ναι. Πάλι δεν έφερε συμβόλαιο τέτοιο. Και από τότε λοιπόν τον έβαλε ο προπονητής μας. Τρία παιχνίδια τώρα στα τελευταία και γράφω τα τρία παιχνίδια για τη συμπεριφορά του. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στην ομάδα και η προσφορά του είναι αντιστρόφως ανάλογη, το πρόβλημα δεν είναι το συμβόλαιο. Άντε εκεί σε πιάσαν κορόιδο και το πληρώνεις. Είναι οι ισορροπίες που δημιουργούνται μέσα στην ομάδα. Έτσι. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική λογική. Μέσα στα αποδυτήρια λοιπόν εμείς είχαμε τρία παιδιά τα οποία αξίζουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα και έπρεπε να ανανεώσουμε τα συμβόλαιά τους για τα επόμενα χρόνια. Ήταν ο Ντέλετς, ο Φατιών και ο Γκόλιας. Παιδιά που παίζουν 30 παιχνίδια στο χρόνο. 35 παιχνίδια στο χρόνο. Όλα τα παιχνίδια. Και είναι και παίχτες προοπτικής, λοιπόν, έχουν μεταπολιτική αξία και οι τρεις. Και είναι και νέα παιδιά. Το κριτήριο για την ανανέωση του συμβολέου ήταν το συμβόλαιο του Λεωζίνιο. Ο οποίος συγχρόνως δεν έπαιζε. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει θέμα ισορροπίας. Τώρα... Το αντιμετωπίσουμε σε όλες τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε το ίδιο πράγμα με το Χατσερίδη. Όταν μάθαν οι άλλοι το συμβόλαιο του Χατσερίδη, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο, πήγαν να πάθουν κεφαλικό. Έτσι. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Εκεί λοιπόν έρχεται τώρα η δύσκολη στιγμή και άκουσα και μια ειρωνία για τις ανακοινώσεις μου. Εγώ δεν έκανα ανακοίνωση. Δεν έκανα ανακοίνωση στο θέμα του Λεωζίνου. Συνέντευξή μου ήταν και κράτησε σε μια συνέντευξη τριών ωρών πολιτική με τρεις δημοσιογράφους από το Βόλο. Ήταν λίγα δευτερόλεπτα αναφορά μου. Στη Λάρισα όμως, επειδή τον έχουν πάρει από δίπλα, γιατί είναι σημείο του δόρατος αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν φθορά στην ομάδα και στο κρίσιμο χρονικό διάστημα αυτό, και το έκανα σημαία τη δηλώση με αυτή και έτσι πήρε αυτή την έκταση. Του έγραψαν και την απάντηση, αυτή που έκανα σημαία την δήλωση, την τοποθέτησή μου αυτή, και αναγκάστηκε και εγώ να πω αναλυτικά τι έγινε. Να σας πω μόνο ότι στα μηνύματα που έχω από τη Λάρισα είναι ότι αν είμαστε παλιά Λάρισα, αυτός δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στους δρόμους με την κοροϊδία και με τη συμπεριφορά του στα τρία κρίσιμα παιχνίδια. Εάν εμείς δεν παίρναμε ισοπαλία στο Αγρίνιο. Δεν παίρναμε ισοπαλία στον Όφη που έχουμε ίδιους στόχους. Εξάποντα είναι αυτά. Και δεν παίρναμε ισοπαλία στον Πας Γιάννα που τον κερδίσαμε 4-1. Και ουσιαστικά είναι 7 πόντο γιατί έχουμε και τη ισοβαθμία μαζί. Αυτή τη στιγμή θα είμαστε στη ζώνη υποβιβασμού. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζαμε με 10 παίχτες στο Λεωζίνιο. Και γι' αυτό τα αναφέρω και αναλυτικά και είναι διαφορετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ειλικρινά, ωραίο είναι η πλακίτσα, αλλά ελάτε και στη θέση ενός ανθρώπου που και ξέρει τι κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής γιατί ξέρει μπάλα. Και συγχρόνως δεν είναι ο στοιχηματζής
που θα παίξει ένα παιχνίδι και θα βγάλει ένα εκατομμυριάκι και θα το βάλει στην άκρη και θα βγάλει τη χρονιά. Κουράζομαι στη δουλειά μου πάρα πολύ και πονάω πολύ τα χρήματά μου. Όχι, είναι κατανοητό τώρα, εντάξει, επειδή και εμείς με τις ομάδες είμαστε χρόνια. Έχουμε δει αν ο ΠΑΟΚ είχε την περίπτωση Λεβέκ, παραδείγματος χάρη, που ανά πάσα στιγμή είχε προβλήματα, όχι πονάει το πόδι του, τον νύχι του κτλ. Γιατί παλιότερα, κύριε Κόλκα, επί Μπατατούδη τι γινότανε. Κάνω συνεχώς τέτοια πράγματα. Κάνω συνεχώς δεν υπογράφαν τραυματίες κατευθείαν οι παίκτες. Αφήστε με τώρα, δηλαδή. Η ατυχία των ποδοσφαιριστών που είναι απατεώνες και γι' αυτό δεν έρχονται στη Λάρισα. Απατεώνες ποδοσφαιριστές, να ξέρετε, δεν έρχονται στη Λάρισα ποτέ. Ούτε καν τους προτείνουμε να έρθουν στη Λάρισα. Γιατί ξέρουν ότι δεν πιάνουν κορόιδο κανένα. Αλλά και των απατεώνων προπονητών και μάνατζερ είναι ότι εμείς ξέρουμε. Και γι' αυτό σας είπα ότι από πέρσι τον Οκτώβριο τις μεταγραφές τις κάνω εγώ προσωπικά. Ξέρω τις ανάγκες της ομάδας μου, το συζητάω με τον προπονητή μου και μου λέει θέλω ένα αριστερό μπακ με αυτά τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέστα. Θα σου δώσω αυτές τις επιλογές. Επιλέξουμε με τα παιδιά που είναι οι βοηθοί σου και με τους ανθρώπους που εγώ γνωρίζω, αυτόν σου κάνει. Γι' αυτό και να εξηγήσουμε και στον κόσμο, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό συμβαίνει γιατί ο προπονητής αύριο μπορεί να φύγει, οι επιλογές δεν μπορεί να είναι δικές του. Να το καταλάβουμε. Οι επιλογές της ομάδας. Εντάξει, να εκπαιδεύουμε και τον κόσμο λίγο, ναι. Ο Τσιόλης, τη χρονιά που τον πήραμε την πρώτη χρονιά στη θέση του Αναστασιάδη, έκανε τα Χριστούγεννα με δική του έγκριση και με δοκιμές 16 μεταγραφές. Από αυτούς έπαιξε ένας, ο Μασαλέσσα. Ναι. 15 είχαν συμβόλαια και δεν υπόκειται να παίξουν ποτέ. Ήταν καταστροφή οικονομική. Χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος, ήρθε ο Πάος μετά, μου λέει δεν κάνουν αυτοί. Άντε το καλοκαίρι να αποζημιώσεις με συμβόλαια 2 και 3 ετών, γιατί εγώ δεν παίρνω συμβόλαια 6 μηνών, δεν παίρνω δανεικούς. Άντε να αποζημιώσεις εσύ 16 ποδοσφαιριστές για να φύγουν. Και να αρχίζουν και να λένε ο Κούγιας διώχνει 16, κάνει εκείνο. Όμως με αυτόν τον τρόπο, ενώ στο παρελθόν τον Πιλαδάκη Λάρισα, σε 6 χρόνια λειτουργίας της ομάδας σε επαγγελματικό επίπεδο Β και πρώτης εθνικής, έφτασε να έχει χρέος 19 εκατομμύρια ευρώ πριν πτωχεύσει. Με ποδοσφαιριστές 700.000 ευρώ, 800.000 ευρώ. Βέβαια, η αγορά της Λάρισας δεν σηκώνει νούμερα τέτοια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό θέλω να πω. Όμως αν δεν ξέρεις το αντικείμενο και αν δεν είσαι και εκείνος ο οποίος πονάει κάθε τέλος του μηνός και συγχρόνως έρχεται ένας προϋπολογισμός και ξέρει ο ποδοσφαιριστής ο προηγούμενος, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδος, ότι παίρνει 5.000 το μήνα, 60.000 το χρόνο, και ότι αυτός που παίρνει 15 κάθεται στο σπίτι του και κάνει βόλτες και διακοπές στον Πλαταμόνα. Και τι βυζάπη. Είναι πρόβλημα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όχι, θα σε πληκάσω τώρα που σε έχουμε, πρέπει να μας πεις και τι γίνεται με τον Τζίλο. Έχουμε μια εικόνα της συμβαίνει. Αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα. Έχει διελευκαθεί πλήρως υπόθεσης. Το καταλάβαμε. Εξέλιξη δεν βλέπω. Τους φυσικούς αυτούργους, δεν νομίζω ότι. Ο ένας έφυγε, δεν πάω να το συλλάβω. Εγώ διαφωνώ με την άσκηση ποινικής διώξεως, γιατί ξέρετε, θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Οι εντυπωσιακές ποινικές διώξεις δεν υπάρχει απόπειρα ανθρωποκτονίας με χτυπήματα στο πόδι. Να το καταλάβετε, υπάρχει νομολογία. Ναι. Θα μπορούσε να είναι βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ναι. Που είναι πάλι κακούριο. Αλλά δεν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και τιμωρείται, μπορεί να τιμωρηθεί και κάποιος, μπορεί να πάει και φυλακή ακραία με χτυπήματα στο πόδι. Δεν έχουμε κατάγματα, δεν έχουμε τίποτα εδώ. Διαφωνώ με τι? Με το γεγονός ότι ενώ έχει τελευταθεί η υπόθεση, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ατμόσφαιρα που πράγματι παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όλο το όπως έχει διαρρεύσει προς τα έξω, παραπέμπει στον Ολυμπιακό. Όμως, το να λένε και να συνδέουν πρόσωπα τα οποία είναι στο στενό περιβάλλον των επιχειρήσεων μαρινακίνικους με το γεγονός συγκεκριμένο, είναι λάθος. Τεράστιο. Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί η δικαιοσύνη για να δούμε αν... Όχι, για να βγεις ηθικό αυτούργο, πρέπει να αποδείξεις ότι... Όχι γιατί υπήρξε ένα τηλεφώνημα, γιατί αυτός που... τα πρόσωπα που προσπαθούν να φωτογραφίσουν, ο ένας ο κύριος Συντιχάκης που δημοσιοποιήθηκε το όνομά του, είναι το γενικό κουμάντο των επιχειρήσεων Μαρινάκη, οικονομολόγος κτλ. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση ούτε με το ποδόσφαιρο, ούτε με θέματα βίας, οτιδήποτε άλλο, ποτέ στη ζωή του. Όμως... Τώρα όμως αν πάμε σε μια λογική ότι εντάξει, νομικά μπορεί να μην ευσταθεί. Μιλάμε νομικά. Ναι, νομικά ένας... μιλάμε πάντα. Ως νομικός. Ναι. Ως νομικός. Ναι. Ηθικά ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ναι. Επειδή μιλάνε για συνομιλίες. Οι συνομιλίες που έχουν είναι απλά οι κλήσεις. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Όχι. Μετά την αποκάλυψη... Όχι, ακούστε με. Ναι. Μετά την αποκάλυψη του φυσικού αυτούργου, ναι, και εφόσον η πράξη είναι κακούργημα, είναι δυνητικό να παρακολουθούν συγκεκριμένα τηλέφωνα και να έχουν συνομιλίες. Αυτό να πάρετε αυτή την παράμετρο. Mm-hmm. Δηλαδή μετά την αποκάλυψη του ποιος είναι ο φυσικός αυτούργος, με διάταξη του εισαγγελέα που παρακολουθεί την υπόθεση και με βούλευμα που επικυρώνει τη διάταξη, είναι δυνατόν
πριν ανακοινώσουν το όνομα του φυσικού αυτούργου, επειδή πρόκειται περί κακουργήματος, να υπάρχει παρακολούθηση συνομιλιών. Και πάμε στο πρακτικό του πράγματος. Υπάρχει ένας εταιρισμός. Υπάρχει μια Super League. Υπάρχουν κάποια ηθικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα χιλιάδες τα οποία τρέχουν καθημερινά. Πώς θα στρώσει το μαγαζί, ρε Πρόεδρε? Εδώ μιλάμε τώρα για κατάσταση δραματική. Θα μου κάνεις για χαρή, Κόλκα. Ναι. Θα μου κάνεις τη χαρή να έρθεις να παρακολουθήσεις μια συνεδρία. Εγώ παραδοσιακά τους λέω ότι αν το πρώτο τηλεοπτικό προϊόν που θα πουλούσα σαν Super League είναι τις συνεδριάσεις μας. Δεν είναι το επεισόδιο. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή παίρνουν κάποιες στιγμές που είναι στιγμές οξύτητας. Είναι το επίπεδο. Δεν λαμβάνομαι. Δεν είναι. Μακάρι να είχαμε μια Super League όπως ήταν στην αρχή, με παρουσία του Βαρδινογιάννη, του Κόκαλη, των ιδιοκτητών των μεγάλων ομάδων. Μακάρι. Εδώ τα πράγματα, άσε που θέλω να πω, και το επίπεδο των ιδιοκτητών έχει πέσει πολύ χαμηλά. Δεν μιλάω για τους μεγάλους, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Μαρινάκης δεν είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο όταν έχει συνεταιρισμό με τον Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής και εισηγμένη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Σαββίδης είναι παγκοσμίου επίπεδου επιχειρηματίας. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο συνεταιρισμός πραγματικά. Ακόμα δεν μπορεί σήμερα... να γίνει κάτι άλλο. Mm. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μην ξεχνάς ότι αν κάνεις μια έρευνα για τις ιταλικές ομάδες και είναι ιδιοκτήτες, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο των found. Mm. Δηλαδή βλέπεις ποιος είναι ιδιοκτήτης. Μιλάνε το found, λέει. Mm. Από πού έφτα η Λάνδη, ξέρω. Ναι. Της Ίντερ το άλλο found. Δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. Ναι. Από τα found. Ναι, και αλλά εκεί τα πολλά found φέραν μια ισορροπία. Εδώ πώς θα βρεθεί η ισορροπία? Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μην νομίζεις, τα παράπονα, τα προβλήματα είναι ίδια για τη Διευθυνσία. Τα ίδια γίνονται στην Ιταλία για τη Γιουβέντους. Ναι. Ότι ναι, μεν έχει καλή ομάδα, αλλά δεν μπορεί να παίρνεις 10 χρόνια το ποτάμι έτσι όταν αυτό. Εγώ τη Διευθυνσία την περνάω σε δεύτερη μοίρα. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο τα νούμερα. Δηλαδή, πώς θα δουλέψει το μαγαζί για να μπορούν με να. Ένα μάδες... τρόπο. Με έναν τρόπο. Ναι. Με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο και μοναδικό. Ναι. Με κριτήρια, ξεκινάς από τα κάτω. Με κριτήρια, με αυστηρά κριτήρια για το πώς γίνεται μια ομάδα από αριστεχνική επαγγελματική. Το πρώτο. Δηλαδή αυτό που κάνει η Γερμανία, η Αγγλία. Ναι. Θες να γίνεις επαγγελματική ομάδα. Ναι. Γήπεδο, προπονητικό κέντρο, μέσος όρος οπαδών, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Ναι. Με αυτά τα κριτήρια θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά τα φαινόμενα της αγελοδοποίησης ομάδων. Είτε έχουμε αγέλες, είτε φανερές, είτε κρυφές. Από εκεί και πέρα τώρα. Γίνεσαι επαγγελματική ομάδα. Πάλι κριτήρια. Θες να ανέβεις κατηγορία. Πάλι τα ίδια κριτήρια. Συν μια μελέτη της συμπεριφοράς σου αυτά τα χρόνια που είσαι επαγγελματική ομάδα. Ναι. Να μην έχεις σκιές. Και από εκεί και πέρα φτάνεις στη Super League. Στη Super League πραγματική μάνατζερ. Όχι βάζουμε πρόεδρο της Super League έναν ο οποίος είναι ο ευνοούμενος της στιγμής. Είναι ο Στράτος, γιατί θέλει ο Πανόπουλος που έχει καλή σχέση με τον Σαββίδη και έχει καλή σχέση με τον Αλαφούζο να τον ψηφίσουμε. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί και πέρα, το τελευταίο, που είναι το πολύ σοβαρό. Κλειστές ώρες. Την ώρα που γίνονται αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, βάλτε σε όλες συγκεκριμένα ώρα που θέλει. Κάντε σε τρεις μέρες το πρωτάθλημα. Όχι προβολή άλλων πρωταθλημάτων. Mm-hmm. Να γεμίσουν τα γήπεδα. Τα γήπεδα, όλο αυτό που λέμε, γιατί το συζητούσα χθες. Δηλαδή χρειαζόμαστε έναν μάνατζερ που θα ξυλώσει όλο το ποδόσφαιρο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ο Van Damme για να αντέχει στις πιέσεις. Αυτό χρειαζόμαστε. Το είδες που ερχόμαστε, εγώ δεν το ξέρω τι είναι την τοποθέτηση. Σούπα. Ναι. Έναν πραγματικό όμως. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι πως αντιμετώπισαν τον Άρνεσε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο χρόνος έχεις δει πως τον δικαιώνει. Ναι, το δικαιώνει, δεν το συζητάμε. Ήξερε όμως, γιατί έπαιρνε, πως έπαιρνε, που το έπαιρνε. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Και έρχεται ο Μίχελ μετά, ο οποίος δεν έφυγε όπως έφυγε ο Άρνεσεν. Έτσι δεν σου άφησε τίποτα, όμως αυτός επιβίωσε. Επιβίωσε ο Μίχελ. Φέρα παράδειγμα έτσι. Ισολογισμοί να δεις πως επιβίωσα. Ναι, τέλος πάντων. Ορίστε. Κλαίμε με τους ισολογισμούς, λέω. Μισή πόλεση δεν έγινε, ναι. Το βλέπεις, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ωραία. Και τώρα έρχεται ο Πάου και εισπράττει χρήματα για έναν άνθρωπο που θεωρείται αποτυχημένος και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές που έφερε να παίζουν τα μεγαλύτερα πράγματα του κόσμου, έτσι. Ναι. Και να πληρώνονται και να φέρνουν λεφτά στο ΠΑΟ. Έτσι πάνε αυτά. Θέλει πλάνο. Θέλει πλάνο, θέλει μυαλό, θέλει γνώση. Θέλει γνώση και θέλει και υπομονή του ιδιοκτήτη. Αλλά την υπομονή του ιδιοκτήτη
την προκαλεί το, η προσωπικότητα του ανθρώπου που θα καταστρώσει το πλάνο. Δηλαδή όταν πάρεις την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο Κόλκας, τι έχει κάνει στην δημοσιογραφική του διαδρομή. Αυτό. Θέλω να κάνω ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Τι εγγύησης μου δίνει η διαδρομή του. Με κατάλαβες θέλω να πω. Ο Κούγιας, δικηγόρος. Θέλω να αντιμετωπίσω μια υπόθεση. Για να δούμε τη διαδρομή του τι έχει. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι. Διαλέγω στελέχη για να μου κάνουν συγκεκριμένη δουλειά. Που ξέρουν να την κάνουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Μακάρι να το δούμε στη Super League λοιπόν κάποτε. Πρώτα ευχαριστώ για την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ. Νομίζω ότι εκπαιδεύσαμε και το κοινό. Καλύτερα στα παιδιά που συμμετείχαν στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλά. Bye.